Πάντως η επιχείρηση γοητείας της Τουρκίας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Μαρία Ψαρά. Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση Τσαβούσογλου Μπορέλ. Ελίνα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση γοητείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συναντιέται ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Λίνε, είναι η πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, που επέβαλε έστω και light κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στη Σύνοδο Δεκεμβρίου, όμως, οι ηγέτες είχαν αποφασίσει να εξουσιοδοτήσουν τον Ζωζέ Μπορέλ να φτιάξει μία έκθεση προόδου για την Τουρκία, την οποία θα συζητήσουν ξανά το Μάρτιο, για να δουν αν θα αποφασίσουν πιο σκληρά μέτρα κατά της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα που υπάρχει σε βάρος της Τουρκίας, το οποίο είναι αρνητικό, και να προσπαθήσει να επαναπροσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες, Λίνα, θέλουν να υπάρξουν μια θετική ατζέντα, αλλά αυτό προϋποθέτει η Τουρκία να σταματήσει την επιθετική ρητορική, τις απειλές και τις εμπριστικές δηλώσεις. Με άλλα λόγια, οι Βρυξέλλες θέλουν να δουν αυτή την συμπεριφορά του καλού παιδιού που έχει επιδείξει η Τουρκία τον τελευταίο καιρό απέναντι στην Ευρώπη, να γίνει πράξεις και να μεταφραστεί και σε συνέχεια, σε σταθερές αποδεικτικές πράξεις. Σε σχέση με τις διερευνητικές, Λίνα, επισήμως οι θεσμοί λένε ότι είναι διμερές ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ωστόσο, οι διπλωμάτες μας διαβεβαίωναν ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη περνάνε από την Ελλάδα και, συνεπώς, αν πάνε καλά οι διερευνητικές, θα δημιουργηθεί και ένα θετικό momentum για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Να σου πω, κλείνοντας, Λίνα, ότι μετά, στη συνέχεια, σήμερα θα συναντηθεί ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και με τον Έλληνα αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Χινά, και στην ατζέντα του θα είναι οι ευρωτουρκικές σχέσεις, το μεταναστευτικό, η εσωτερική ασφάλεια και η συνεργασία στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.